Υπάρχει στο Midgard ένας εγκαταλελειμμένος ναός που ένας νάνος μετέτρεψε σε προσωπική αποθήκη. Τον γέμισε με θησαυρούς που μάζεψε από τα ταξίδια του στα βασίλεια. Μέσα από τα βασίλεια? Σε ποια να πήγε? Τι να μάζεψε? Ο Φάφνιρ ήταν επιθετικός συλλέκτης μαγικών αντικειμένων. Όσο πιο πολλά αποκτούσε, τόσο πιο πολλά ήθελε. Κανένα βασίλειο δεν ήταν επικίνδυνο. Καμιά εξόρμηση ρυψοκίνδυνη. Έψαξε μέχρι και τα βάθη του Νίφλχαμ για μια ακονόπετρα. Μάλλον θα ήταν μοναδική ακονόπετρα. Έχει κάποιο νόημα αυτή η ιστορία? Ναι, είναι. Έχω μια πέτρα για την είσοδο στην αποθήκη του Φάφνιρ. Ίσως βρείτε κάτι χρήσιμο εκεί. Τέλεια. Ευχαριστώ, Σίντρι. Παρακαλώ πολύ. Α, και αν βρείτε την ακονόπετρα, λοιπόν, θα ήταν καλοσύνη σας να μου τη φέρετε. Συνιστώ να είστε προσεκτικοί αν κατευθύνεστε στην αποθήκη. Ήμουν εκεί πριν από έναν αιώνα και κάθε είδους βρωμιά είχε καταλάβει το μέρος. Ο φίλος σου δεν θα θυμώσει αν τον κλέψουμε? Όχι, όχι, καθόλου. Είναι νεκρός, νομίζω. Α, συγγνώμη. Όχι, δεν χρειάζεται να λυπάσαι. Αυτά συμβαίνουν όταν ταξιδεύεις από βασίλειο σε βασίλειο συλλέγοντας πολύτιμα αντικείμενα που δεν σου ανήκουν. Τέλεια. Αυτός με τα κέρατα γύρισε. Τι θέλει τώρα? Τον μισώ αυτό τον τύπο. Θα επιστρέψει. Αποκλείεται. Τι έλεγε? Ότι κάναμε ένα μοιραίο λάθος. Βοηθήσαμε τους εχθρούς. Εγώ? Να μαντέψω. Θα κοκορευτείς λέγοντας ότι μου είχες πει να μην μπλεχτούμε. Αρκετά. Να φύγουμε τώρα. Θυμάσαι την απάντηση? Ναι, ναι. Μικρέ, διάβασε αυτό. Μικρέ, τι λέει εδώ? Μου μιλάς μόνο όταν χρειάζεσαι κάτι. Θέλεις να μου πεις κάτι? Είπα, μου μιλάς μόνο όταν με χρειάζεσαι να σου μεταφράσω κάτι. Αν η μαμά ήταν εδώ... Αν η μητέρα σου ήταν ζωντανή, δεν θα ήμασταν εδώ. Ατρέα.
Ξέχνα το. Καλά. Και... ήταν μες στο φως. Ποια? Ξέρεις. Όχι. Δεν ήταν εκεί. Όχι ότι θα σε ένοιαζε αν ήταν. Πρόσεχε, μικρέ. Ως το τέλος του ταξιδιού, ένας από εμάς πρέπει να μείνει συγκεντρωμένος. Κάνεις λάθος ότι η σιωπή μου δεν κρύβει θλίψη. Πέρθεις όπως θες και άφησε με ήσυχο. Λυπάμαι. Δεν είχα καταλάβει. Όχι. Γιατί να καταλάβεις? Δεν ξέρεις πώς είμαι. Ξέρω πως δεν ήταν εύκολο. Μέσα στο φως ένιωσα να περνούν μόνο μερικές στιγμές. Αν αυτό σε παρηγορεί καθόλου. Χαίρομαι που μου το είπες. Αλήθεια. Οπότε πρέπει να πάμε πίσω στο Midgard να αντιμετωπίσουμε τον Black Breath. Ή έχει κι άλλα σε αυτό το βασίλειο? Πατέρα, έχω κάτι να εξομολογηθώ. Αυτές οι φωνές μες στο κεφάλι μου... Λοιπόν, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που τις άκουσα. Τότε που συναντήσαμε τον Μπροκ, το ζώο του με προειδοποίησε για κάτι που κρυβόταν στα δέντρα. Γι' αυτό δεν ήθελε να περάσει απέναντι. Σου το είπε? Απλώς μπορούσα να νιώσω ό,τι ένιωθε. Αυτό που φοβόταν. Αν συμβεί ξανά να μου το πεις, κατάλαβες? Το υπόσχομαι. Μπροκ, γυρίσαμε από ένα βασίλειο και βρήκαμε τον αδελφό σου. Μισό, όχι με αυτή τη σειρά. Άφησες εκείνο το σπόρο να πιάσει τη λεπίδα σου. Ξέρετε ότι δεν έχει πια ταλέντο, έτσι? Μια μέρα τον παράτησα. Ήθελε να με παρασύρει στην παρακμή. Πήραξε το εργαλείο μας. Μάλλον το αντίθετο. Ακόμα και να τη φλογουρούνι βρίσκει τρούφες που και που. Αλλά ξέρετε τι έχει σημασία? Η συνέπεια. Και την έχουν όλα όσα φτιάχνω. Τι έκανες? Είναι καλύτερο. Ποιο βασίλειο θα ξετινάξετε, κύριε? Να μαντέψω. Το Αλφάιμ. Πώς το μάντεψες? Γνωρίζω καλά τη μυρωδιά. Συνήθιζα να περνώ πολύ χρόνο εκεί, αλλά δεν μου το επιτρέπουν πια λόγω του συμβάντος. Τι συνέβη? Δεν είμαι σίγουρος ότι ο μπαμπάκας σου θέλει να σου μιλήσω γι' αυτό. Γιατί περιλαμβάνει πολύ βρυσίδι, κλεψίδι και γαμίδι. Τι? Μη με κρίνεις. Εσύ ήρθες εδώ βρωμώντας ξωτικύλα. Ξυπνά αναμνήσεις. Άντε τώρα, έχω πράγματα να φτιάξω και το σφυρί δεν δουλεύει μοναχό του. Έχεις άλλη ιστορία? Πολύ καλά. Ήταν κάποτε ένα άλογο. Ήθελε να εκδικηθεί τον εχθρό του. Το ελάφι. Μα δεν μπορούσε να σκοτώσει το ελάφι μόνο του. Το άλογο συνάντησε έναν κυνηγό και έκαναν μια συμφωνία. Το άλογο δέχτηκε το χαλινάρι και άφησε τον άνθρωπο να ανέβει στη ράχη του σε μια σέλα. Μαζί σκότωσαν το ελάφι και το άλογο γεύτηκε τη νίκη. Αλλά ο κυνηγός δεν ελευθέρωσε το άλογο και το υποδούλωσε. Για την εκδίκηση έχασε την ελευθερία του. Ελπίζω να άξιζε τον κόπο. Δεν ήταν. Έχεις άλλες σύντομες και διδακτικές ιστορίες? Πολύ καλά. Ήταν μια φορά ένας βάτραχος. Η λίμνη του είχε στεγνώσει. Έτσι ο βάτραχος και ο γιος του πήγαν να βρουν άλλο σπίτι. Βρήκαν ένα πηγάδι. Ο γιος είδε το νερό και κίνησε να τη ρίξει μέσα. Μα ο πατέρας το σταμάτησε.
Είδε ότι το πηγάδι ήταν βαθύ και αν βούταχαν δεν θα μπορούσαν να ξεφύγουν αν στέγνωνε ξανά το νερό. Ήταν σοφή κίνηση να φύγουν. Αυτό ήταν? Ναι. Αυτό δεν είναι ιστορία. Αν ο γιος έμπαινε σφήνα, τότε θα ήταν ιστορία. Τότε θα παγιδευόταν. Θα λιμοκτονούσε και ο πατέρας θα ήταν ανήμπορος. Βλέπεις, αυτή είναι η ιστορία. Μάλλον ξέρω πώς δουλεύει. Η δαγκάνα στη μια μεριά και αν ξεκολλήσουμε αυτό... Μικρέ! Όχι, όχι! Το σκηνή μάλλον κόλλησε στο βράχο. Μεγάλη απροσεξία. Μάλιστα. Συγγνώμη. Κόλλησε. Ίσως μπορούμε να βρούμε μέσα από εκεί ένα δρόμο. Αφού ξέρεις, απαλλαγούμε από όλα αυτά τα πράγματα. Λες να πάει έως την κορυφή? Θα το δούμε σύντομα.
κάτι περίεργο υπάρχει εκεί πάνω. Πηγαίνουμε προς τον κίνδυνο. Μην απασχολείς τον εαυτό σου με το τι θα μπορούσε να ήταν. Εστίασε σε αυτό που είναι και έχε το νου σου. Μάλιστα. Δεν είμαστε στην κορυφή, αλλά πλησιάζουμε. Μισό! Αυτό δεν είναι σπασμένο! Ένα σημείωμα. Η προσευχή ενός γίγαντα. Ζητά από τους προγόνους να τον προσέχουν. Να τον οδηγήσουν σπίτι. Μικρέ. Μισό. Νομίζω ξέρω πώς δουλεύει. Κοίτα. Ζήτησα να προσέχουν τη μητέρα. Λες να μας προσέχουν στον δρόμο για την κορυφή. Έλα μικρέ, είναι μακρύς ο δρόμος. Εντάξει, κινούμαστε. Όταν φτάσουμε στην κορυφή, πόσο μακριά πιστεύεις ότι θα μπορούμε να δούμε? Ως τη λίμνη, ως το World Serpent, ως το σπίτι μας? Θα το δούμε όταν φτάσουμε εκεί. Ως τότε έχει τα μάτια σου ανοιχτά. Wow! Ατρέα! Είμαι καλά. Απλά έχασα την ισορροπία μου για μια στιγμή. Ξέρεις, για κάποιον τόσο δυνατό, σίγουρα ανησυχείς πολύ. Με βοηθά και είναι ένας τρόπος να μας κρατήσω ζωντανούς. Μάλλον. Δεν έχει και πολύ πλάκα να ζει έτσι κανείς. Ανησυχώ περισσότερο. Εδώ κατεβαίνουμε. Όχι, κολλήσαμε. Μέρος του ανελκυστήρα κόλλησε στον τοίχο. Το απελευθερώνεις. Δεν ξέρω. Θα δεχτούμε ξανά επίθεση? Σίγουρα. Όχι. Ναι.
Τώρα ετοιμάσου. Εχθροί μπροστά. Καλά. Δεν θα έπρεπε να κινούμαστε. Μπορεί να επιστρέψουν. Νομίζω ότι είμαστε ασφαλείς. Έτσι φαίνεται. Πατέρα, μόλις σκορπίσουμε τις τάχτες της μητέρας, τι θα κάνουμε, τι γίνεται μετά? Τίποτα δεν θα γίνει. Θα πάμε σπίτι. Αυτό ήταν. Τέλος η περιπέτεια. Για τώρα. Αλλά θα έχουμε πολλά να κάνουμε. Είχες δίκιο νωρίτερα όταν ήμασταν στη βάρκα, αφού είχαμε κόψει το τελευταίο δέντρο. Είπες ότι φαινόταν ότι κάτι είχε αλλάξει. Όντως κάτι άλλαξε και το σπίτι μας δεν είναι πλέον ασφαλές. Θα ξαναγίνει όμως. Και πρέπει να συνεχίσουμε την εκπαίδευσή σου. Εντάξει. Φτάσαμε σχεδόν στην κορυφή. Τίποτα δεν θα μας σταματήσει. Ηρέμησε, μικρέ, και μείνε πίσω μου. Μάλιστα. Ζώρικο.
Δεν πιστεύω ότι πολεμήσαμε ένα δράκο. Σημάδευα τα μάτια του, αλλά έχανα την ισορροπία μου. Πιστεύεις ότι αυτό είναι το σπίτι τους? Εγκαταστάθηκαν εδώ αφού έφυγαν οι γίγαντες. Ή... γιατί έφυγαν οι γίγαντες? Μικρέ, το οξυγόνο αραιώνει εδώ. Τέρμα οι ερωτήσεις. Ανάπνε. Α, ναι. Καταλαβαίνω. Στάσου, μικρέ. Είναι ο Σίντρι. Θα σκοτώσεις κάτι τόσο μεγάλο? Αν το χτυπήσουμε εκτός ισορροπίας. Του τραβάω την προσοχή. Τι κάνεις? Πρέπει να τον βοηθήσουμε. Κόψε δεξιά. Σκόπευσε. Και περίμενε το σήμα μου. Ιδέα. Θα χαμηλώσει το γερανό μόλις σου πω. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί. Δεν με ενδιαφέρει. Ετοιμάσου.
Πόπο, τα καταφέραμε! Και εσύ! Α, μα δεν έχουν σκοτώσει δράκο για εκατοντάδες χρόνια. Από τη μεγάλη σφαγή των Worms. Και αν δεν κάνω λάθος, αυτά τα κάνατε για μένα. Κάνεις λάθος. Ο δράκος ήταν στο δρόμο μας, τίποτα άλλο. Αρνήσου το όσο θες, αλλά με σώσατε. Και αυτό αξίζει ανταμοιβή. Τι είναι αυτά? Βέλη εποπλεγμένο γκί, πιο ίσια από του Χάιμνταλ και τέλεια ζυγιασμένα. Α, ευχαριστώ. Α, εντάξει, περίμενε. Όχι αυτό. Είδατε ξανά τον αδερφό μου? Αμέ, είπε έχασες το ταλέντο σου. Α, και ότι είμαι εγωιστής. Όχι, βεβαίως. Δίνω αξία στην εμφάνιση ενός όπλου και όχι στο σκοπό του. Ότι είμαι φαντασμένος. Όχι, και ψυχρός, σχολαστικός. Ξέρω τι σκέφτεται, αλλά δεν με πληγώνει πια. Κάψ' το. Δεν έχω χρόνο για τέτοια. Όχι, 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 όχι. Μισό λεπτό, μισό. Έχω καλύτερη ιδέα. Τι? Χρειάζομαι ένα δόντι από εκείνον τον δράκο. Πρόσεχε που θα πιάσεις το... Καλά, άστο. Τόσο βρώμικο. Τόσο μα τόσο βρώμικο. Και αυτή η μυρωδιά. Τέλεια. Αυτό πρέπει να μας κάνει. Ναι, δεν το αγγίζω αυτό. Απλώς, κράτα το. Τώρα, πέρασε το πάνω στη χορδή του τόξη του γιού σου. Για χάρη μου. Ατρέα, το τόξο σου. Δύο περάσματα αρκούν. Απαλά, τώρα! Wow. Α, βέβαια. Τώρα εντυπωσιάστηκες. Πώς να το εξηγήσω. Πρόσθεσα ένα μοτίβο δονήσεων στις ίνες των χορδών του τόξου, στοχεύοντάς το σε αυτό το κρυσταλλωμένο κοιμό του δέντρου. Βλέπω ότι το βρήκες μόνος σου. Απλώς, τέλος πάντων. Δεν εξηγούσα απλώς την όμορφη και σύνθετη δεξιοτεχνία της τεχνικής μου ή κάτι τέτοιο. Όχι, απλώς οτιδήποτε μπορεί να σε βοηθήσει. Μάλιστα.